Μένουμε κυρίες και κύριοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West τη νέα πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Καλλιόπη Κυριακίδου. Κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Αν και με άλλη ιδιότητα τα προηγούμενα 2,5 χρόνια σας φιλοξενούσα στο κεντρικό δελτίο του West ως αντιπεριφερειάρχης ενέργειας, περιβάλλοντος και υποδομών, πλέον με τη νέα ιδιότητα της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σιδερένια και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Καλησπέρα να έχει καταρχήν σε εσάς και στους ακροατές, στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ για τις ευχές. Πράγματι από άλλη θέση σήμερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Πάντα είμαι με τη διάθεση, και το ξέρετε θεωρώ τόσο καιρό που έτσι μιλάμε, με τη διάθεση από όποια θέση και να είμαι, να δώσω τον εαυτό μου και να προσφέρω προς το κοινό καλό για τους καταρχήν. Καταρχήν θα ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο. Είδαμε χθες ότι είχαμε έτσι μια διαδικασία, μια ψηφοφορία στην οποία δεν συμμετείχατε και διαζώσεις, λόγω ότι το είπατε κιόλας στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, αν και εμβολιασμένη και με βοήθησε το εμβόλιο, νοσείτε από τον COVID. Ελπίζω να είστε καλά, κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς έτσι είναι και πραγματικά πολύ πρωτόγνωρη κατάσταση, ακόμα και για μένα την ίδια που το ζω αυτή τη στιγμή. Καθόλου ευχάριστο να μην μπορώ να παρευρίσκω με διαζώσεις μαζί με τους συναδέλφους μου. Αλλά βέβαια, όντως είναι, δηλαδή το ζω και εγώ η ίδια, τι σημαίνει αυτό να λέμε κορονοϊός. Ειλικρινά, και να περάσω πάλι το μήνυμα, ειλικρινά δεν είναι εύκολη κατάσταση. Σίγουρα και το πιστεύω ακράδαντα ότι το εμβόλιο είναι αυτό που θα σώσει και θα σταματήσει την πανδημία, και σίγουρα με βοήθησε πολύ. Οπότε έτσι παροτρύνω, έστω και με αυτόν τον τρόπο, όποιος κάνει δεύτερες σκέψεις, ας το σκεφτεί λίγο παραπάνω ακόμα. Μάλιστα. Καταρχήν, να έρθω στη χθεσινή διαδικασία. Πώς σχολιάσετε την όλη διαδικασία? Ψηφιστήκατε με 16 ψήφους στη δεύτερη, δεν μιλάμε για το πρώτο, το παραταξιακό, που εκεί υπήρχαν και κάποιες απώλειες, έσω παραταξιακές απώλειες της παράταξης του Περιφερειάρχη. Και να πάμε στη δεύτερη διαδικασία, εκεί που ψηφιστήκατε με 16 ψήφους συνολικά, 14 λευκά και 2 άκυρα από τους συναδέλφους σας. Ναι, μάλιστα. Προφανώς αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ο καθένας φέρει την άποψή του για τις ψήφους του. Από εκεί και πέρα, άμα είναι κάποιο μήνυμα να περάσει μέσα από αυτή την ψηφοφορία, καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα δεν ήταν αρνητική. Σε κάθε περίπτωση, εγώ εκλαμβάνω το ότι μου δίνεται η ψήφος από τους συναδέλφους, και σίγουρα η αίσθησή μου είναι και η επιδίωξή μου είναι να είμαι και να γίνω αποδεκτή από όλους μέσω της λειτουργίας μου, της δημοκρατικής, διότι όπως έχω τονίσει, κύριε Βακρατσά, και στη δήλωσή μου χθες, θα είμαι, και το λέω εν τιμή, θα είμαι ο πρόεδρος για όλους ανεξαιρέτως επί ίσης όρης, και γιατί αυτό πραγματικά πιστεύω, αυτό πραγματικά πρέπει να είναι ο ρόλος μου, και αυτό θα είναι και το και αυτό θα πρέπει να είναι που θα ενώσει όλους, και η σύνθεση αυτή θα επιφέρει τα θετικά αποτελέσματα για τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό και εγώ ζητώ και καλώ. Παρότι, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν ψηφιστήκατε, από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν σας στήριξε η αντιπολίτευση, έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται, θα είστε πρόεδρος όλου του σώματος, όπως ήταν και η απερχόμενη πρόεδρος, η κυρία Εφροσύνη Ντιό, η οποία το απέδειξε από την ημέρα που ανέλαβε μέχρι και χθες, ότι ήταν πρόεδρος όλου του σώματος. Έτσι ακριβώς, ειλικρινά πιστεύω ότι, όπως σας είπα, αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος, και η κυρία Ντιό ήταν για μένα εξαιρετική στη όλη διαδικασία και στο λόγο της. Οπότε συνεχίζω και εγώ στο ίδιο ρυθμό, στην ίδια τακτική, και πραγματικά, ειλικρινά, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, γιατί έτσι είναι και το χαρακτήρα μου, δεν ξέρω όσο με έχετε γνωρίσει και από τις συζητήσεις και από τη στάση μου έξω. Είναι ο χαρακτήρας μου να δώσω ό,τι καλύτερο γίνεται για τη σύνθεση. Αυτό με ενδιαφέρει. Η σύνθεση θα φέρει αποτελέσματα. Πάντως, έτσι, πριν πάμε να ρωτήσω και κάνα δύο θέματα, ποιοι είναι οι στόχοι σας, πώς αισθάνεται η Καλλιόπη Κυριακίδου, που αναλαμβάνει από τη συνάδελφό της Εφροσύνη Ντιό,
πρώην αντιπεριφερειάρχη η κυρία Κυριακίδου, σήμερα πρόεδρος, πρώην πρόεδρος η κυρία Αντιό, σήμερα αντιπεριφερειάρχης. Πώς αισθάνεστε με πολλές καινοτομίες η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου από το 19 μέχρι σήμερα και λόγω της πανδημίας, ότι δεν υπήρχε διαζώσεις, υπήρχε τηλεδιάσκεψη? Σίγουρα ήταν ιδιαίτερες καταστάσεις. Πραγματικά δεν έχω να πω πώς, δηλαδή, το πώς αισθάνομαι. Σας το εξέφρασα ήδη, θεωρώ, ότι ειλικρινά το έργο της φίλης πλέον Φρόσος, θα πω, και αυτό είναι έτσι που αισθάνομαι και πολύ ωραία μέσα από τη λειτουργία μας. Ειλικρινά πιστεύω ότι θα το συνεχίσω και με την ίδια διάθεση για σύνθεση. Και από εκεί και πέρα εύχομαι ειλικρινά στην κυρία Ντιό να έχει το ίδιο δημιουργικό έργο και μέσω της αντιπεριφέρειας που έχει αναλάβει, και σαφώς και εγώ εκεί που μπορώ να βοηθήσω, ωραία, θα σταθώ δίπλα και θα μεταφέρω όλη την μέχρι τώρα εμπειρία και γνώση που έχω, έχει γίνει κτήμα μου, τέλος πάντων, από όλη την ενασχόληση αυτά τα χρόνια. Ποιοι είναι οι πρώτοι στόχοι, κυρία Κυριακίδου, ως πρόεδρος, δηλαδή τι σκέφτεστε το επόμενο διάστημα και πότε βλέπουμε να... να έχετε και την πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και με τη νέα σύνθεση ως νέα πρόεδρος εσείς, με νέους πλέον αντιπεριφερειάρχες χωρικούς και θεματικούς. Ποιοι είναι οι σκέψεις σας? Κύριε Βακρατσά, το πρώτο μέλημα είναι να αφομοιώσω προφανώς εγώ προσωπικά καταρχήν τον κανονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου θα πρέπει να γίνει και κτήμα μου και θα πρέπει να το εφαρμόζω όπως είπα, απέναντι προς όλους, οπότε και, να, και γίνεται προφανώς και αποδεκτό από όλους. Άρα το πρώτο μέλημα είναι αυτό, το πώς θα είμαι δίκαιη και δημοκρατική μέσα στην λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα σαφώς είμαι ανοιχτή και θέλω με όλους τους συναδέλφους, γιατί και χαρακτήρα δεν μου αρέσουν οι αντιπαραθέσεις, είμαι ανοιχτή για οποιαδήποτε συζήτηση, πως οτιδήποτε, αν υπάρχουν μικροπροβλήματα ή οτιδήποτε άλλο ή προβληματισμοί, είμαι ανοιχτή προς συζήτηση, και γιατί ειλικρινά θεωρώ ότι ο ρόλος μου πρέπει να είναι ρόλος σύνθεσης, το ξανατονίζω κύριε Παγκρατά, σύνθεσης και δημοκρατίας μέσα στη λειτουργία αυτού του οργάνου, του θεσμικού οργάνου της περιφέρειας. Με αγωνία περιμένουμε την πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία σας. Με πολλά θέματα. Να είστε καλά. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας με αυτό το θέμα και έναν απολογισμό, επειδή σας φιλοξενούμε, πλέον είστε η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια, από το 19 μέχρι και προχθές, ήσασταν η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υποδομών. Φεύγετε ικανοποιημένοι από αυτή τη θέση, από αυτά που προσφέρατε τα τελευταία χρόνια και έγιναν στη Δυτική Μακεδονία? Τα παρουσιάσαμε πολλές φορές εδώ. Σημαντικά έργα δρομολογούνται. Ειλικρινά, κύριε Βακρατσά, νιώθω τουλάχιστον από την προσπάθεια που έκανα ικανοποιημένη, γιατί έκανα προσπάθεια προσωπική. Τώρα οι συνθήκες πάντα δεν ήταν ευνοϊκές. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι γίνανε σημαντικά θέματα, προχώρησαν κάποια ζητήματα. Πάντα θέλουμε το καλύτερο. Πάντα θα ήθελα να κάνω ακόμα περισσότερα πράγματα. Σας ξαναείπα όμως ότι και πάντα δεν μας βοηθάνε όλες οι συνθήκες. Εν τούτης, δεν μ' αρέσει να λέω συγκεκριμένα πράγματα. Εν τούτης, θεωρώ 2-3 ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά προχώρησαν. Όπως είναι η ενεργειακή κοινότητα, όπως είναι το αστεροσκοπείο του Όρλιακα. Και όλα τα άλλα, τα οποία φυσικό αέριο, όλες οι διεργασίες, δεν ήμουνα μόνη μου. Έτσι πάντα και εγώ ήμουνα ένα λιθαράκι σε κάποια πράγματα, είτε μεγάλο είτε μικρό. Αλλά σίγουρα σε όλα τα ζητήματα προσπάθησα να σταθώ με εντυμότητα, ειλικρίνεια και υπευθυνότητα, προσπαθώντας να τα προωθήσω και να διεκπεραιωθούν με τον καλύτερο τρόπο. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα σας φιλοξενήσουμε διαζώσεις όταν επιστρέψετε και πάλι. Να ευχηθούμε και πάλι περαστικά. Και συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως νέα Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, κυρία Κυριακίδου.